Καλησπέρα σας. Ξέρω εγώ, το κερί που ήταν σπασμένο στο κυροπήγιο. Όχι, 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 όχι. Έχεις τρεις επιλογές. Τρεις απαντήσεις δηλαδή. Έχεις αυτό το δικαίωμα. Σήμερα είμαι large γιατί είμαι στο στούντιο. Άντε γρήγορα, εντάξει. Δεν θα χρειαστεί. Τι να σχολιάσεις και δεν ξέρω. Δεν θα... Η παντόφλα. Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Δεν το είχα προσέξει. Αποθεώθηκες για την παντόφλα. Μάλιστα. Αποθεώθηκες. Φάνηκε ότι είναι Arsenal. Φάνηκε ότι είναι τέλεια η παντόφλα του συμπέθερου. Ότι είναι Arsenal δεν φάνηκε. Όχι, δεν φάνηκε, ναι, αυτό δεν το είδαμε. Δεν φάνηκε. Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Άρα, την επόμενη φορά. Όχι, την επόμενη φορά που θα προσπαθήσεις να ανάψεις το τζάκι, βάλτες για προσάναμα. Επίσης, μετά κυκλοφόρησε στα δημοσιογραφικά στέκια εδώ του Λίμπερο, ας πούμε, στην αίθουσα σύνταξης, όλα αυτά, ένα βιντεάκι του Βασίλη Σαμπράκου που σε κυνηγάει από πίσω, λες και είσαι, ξέρω εγώ, ο celebrity. Α, πώς γίνει ο Ρέμος που τον ακολουθούν από πίσω και τον τραβάνε μέχρι να βγει στη σκηνή πάνω. Έτσι, ναι, ο Μιχάλης Τσόχος πηγαίνει έτοιμος για τη μετάδοση του ΑΕΚ ΠΑΟΚ την Κυριακή. Να κυνηγηθεί και ο Βασίλης Σαμπράκος. Νομίζω ότι είναι στην blacklist αυτός για να κυνηγηθεί. Ναι, ναι, πρόκειται για μεγάλο σούργελο. Ναι, ναι, πρέπει να κυνηγηθεί και νομίζω ότι έχω ένα βανάκι έτοιμο να έρθει από Θεσσαλονίκη Αθήνα να του πει μια καλησπέρα. Ωραία, ωραία. Ελπίζω να είναι καλά τα παιδιά. Με θαυμαστές σου, θαυμαστές σου. Λοιπόν, τι λέμε σήμερα, κύριε? Βλέπω το Μήτρογλου, ρε φίλε. Δηλαδή όλο αυτό το story με τον Άρη. Θέλω να ξεκινήσουμε έτσι στο χαλαρό. Έτσι, τα πάνε λέει στα δικαστήρια, καταγγελία σύμβασης. Τον περιμέναμε να παίξει. Δεν τον είχε ο Μάντζιος, ξέρω εγώ. Έκανε και κάτι λαθάκι αυτός. Δεν ήξερε τι βάζει, πού βάζει κτλ. Τι κάνει γενικότερα. Έφυγε, λέει, πήγε, ήρθε με κιλά. Ο Μπούργος τον ήθελε. Μου χρωστάνε 700 χιλιάρικα, λέει αυτός. Ένα bear the way γενικότερα με τον Μήτρογλου. Ναι, ναι, δεν πήγε καλά αυτό. Δεν πήγε καλά. Δεν πήγε καλά, ναι. Αυτό δεν πήγε καλά. Επιλογή του Προέδρου για να κάνει τη διαφορά. Ναι. Να κάνει τον γκράου που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Τον μπαμ, ρε παιδί μου. Γιατί δεν πήρε και τον όποιον να είναι. Πήρε τον Μήτρογκολ, έτσι. Ναι. Πήρε έναν παίχτη που ξέρει καλά να βάζει την μπάλα στα δίχτυα. Πάρα πολύ καλά. Και να είναι και εξαφανισμένος όλη τη διάρκεια του αγώνα, κάποια στιγμή θα βρεθεί το πόδι του να την βάλει την μπάλα. Αλλά είναι πολύ στενάχωρη ιστορία, γιατί είναι στενάχωρη και για τον ίδιο. Ήταν μια τελευταία ευκαιρία να ξαναβρει τα πατήματά του, να παίξει μια μεγάλη ομάδα, να τον ξαναδεί ο ομοσπονδιακός τεχνικός για την εθνική. Ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη να λύσει το επιθετικό πρόβλημα που είχε στον φορ και στον γκολ. Δεν ξέρω γιατί δεν περπάτησε όλο αυτό. Προφανώς σε αυτές τις περιπτώσεις ποτέ δεν φταίει ένας. Πάντα φταίνει και οι δύο. Σίγουρα. Δεν μπαίνω στις οικονομικές λεπτομέρειες της συμφωνίας και πόσα του χρωστάνε κτλ. Εγώ μιλάω μόνο για το αγωνιστικό. Ούτε ο ίδιος φαίνεται ότι έκανε την προσπάθεια που θα μάξιζε και στον εαυτό του στον Άρη. Ούτε ο Άρης φάνηκε να στηρίζει όσο θα έπρεπε αυτή την επιλογή. Δεν κύλησε καλά από την αρχή και δεν έκαναν, στα μάτια μου, δεν έκαναν καμία σοβαρή προσπάθεια καμία από τις δύο πλευρές να το γυρίσουν. Δύσκολη περίπτωση. Ναι, δύσκολη περίπτωση. Τώρα ο Άρης έχει συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις η ομάδα πληρώνει τα περισσότερα χρήματα, δηλαδή δεν είναι δύσκολο από τη στιγμή που ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής κατήγγειλε τη σύμβαση να πείσει ο Άρης κανένα δικαστήριο ότι δεν θα τον πληρώσω και ήταν υπέρβαρος, ξέρω εγώ. Αν ο Άρης είχε σοβαρούς λόγους να διακόψει το συμβόλαιό του και να το καταγγείλει, φαντάζομαι θα το είχε κάνει. Δεν θα περίμενε την πρώτη κίνηση από τον Μήτρογλου. Αλλά αυτό είναι μια σημαντική λεπτομέρεια για τα ταμεία του Άρη μεν, αλλά σε σχέση με το ότι αυτή η σχέση δεν ωφέλησε κανέναν από τους δύο, η ευθύνη νομίζω παραμένει και στους δύο. Ναι, και τώρα βλέπω εδώ έχει να παίξει, λέει, από τις 22 Ιουλίου του 2021, τότε που έπαιξε ο Άρης στην Αστάνα. Με την Αστάνα, μάλλον, στο Καζακστάν. Εκεί τραυματίστηκε κιόλας, έπαθε μια
κλάση και δεν έχει παίξει ποτέ από τότε. Όλο περιμέναμε, όλο θα γίνει καλά. Μετά κάτι άλλο έκανε, λάθος, δεν πρόσεχε. Εγώ τον είδα μια-δυο φορές εδώ πέρα να κυκλοφορεί στη Θεσσαλονίκη στον δρόμο, εδώ στη Τζιμισκή και τα λοιπά. Λέω, άντε να, με τη Μερσεντάρα που έχει, λέω, άντε το Αμγγέλο, βάλτο στην άκρη και έλα να παίξει τον Άρη, να γίνει χαμός, να μην μητροκόλ και τα λοιπά. Τίποτα. τίποτα. Είναι, μου έκανε εντύπωση, ξέρεις, ότι δεν είχε φημέ τζάμια. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Ναι. Ήταν φάτσα φόρα. Μπράβο του. Αυτός γενικότερα ήταν και στα περάσματά του από τις ομάδες, δηλαδή Ολυμπιακό και Ατρόμητο δεν έπαιξε πέρα από το εξωτερικό τέλος. Πανιόνιο, Ατρόμητο, Ολυμπιακό στην Ελλάδα. Και Πανιονάρα, και ναι, και Πανιονάρα. Ήταν δύσκολη φάση για τους προπονητές, δηλαδή δύσκολος χαρακτήρας γενικότερα. Στραβός, στράβωνε εύκολα δηλαδή, αυτό εννοώ. Όχι, δεν ήταν στραβός. Ναι, δεν τον έχω. Ήταν κάτι άλλο όμως που δυσκόλευε τους προπονητές. Ήταν, πώς να το πω, όχι λάτρης της δουλειάς, ναι. Όχι λάτρης της πειθαρχίας, ναι. Όχι λάτρης της καλής εξωγηπαιδικής ζωής. Ναι. Περιγράφεις αυτόν που έχουμε αγαπήσει όλα αυτά τα χρόνια. Την έβαλε όμως εκεί που έπρεπε. Μπράβο. Περιγράφω το λεμονί να τον κυνηγάει, να τον κυνηγάει εντός εισαγωγικών, ναι. Στην πλατεία της Νέας Μένης για να μην τρώει μπέργκερ. Όταν έπαιζε πανικό στο Μαριόνιο. Ναι, ναι, αυτό το Μήτρογλου έχουμε αγαπήσει. Κοίταξε, την πιστέψαμε όταν την έκανε την κίνηση ο Καρυπίδης, γιατί δική του προφανώς, όχι προφανώς, ήταν δική του επιλογή, ρε παιδί μου, να φέρω ένα παίκτη. Έτσι κι αλλιώς στις μεταγραφές βγάζει ένα γούστο ο Καρυπίδης. Θέλει να κάνει το, ναι. το κάτι παραπάνω, ας πούμε. Πολλές φορές, χωρίς να ρωτάει και τον προπονητή, νομίζω αθαίρετα το λέω αυτό. Τουλάχιστον έτσι προκύπτει από το ρεπορτάζ. Αυτή ήταν μια κίνηση που οι περισσότεροι που αγαπάμε την μπάλα, ας πούμε, θα θέλαμε να τα καταφέρει, ας πούμε. Θα θέλαμε να είναι εύστοχοι και να δούμε το Μήτρογλου. Γιατί είπα, τι ηλικία τώρα, αυτός τι, πώς, πάνω από 30 είναι, αρκετά πάνω από 30. Είναι πάνω από 30, ναι. Πολύ. Είναι. Πρέπει να είναι, όταν είσαι στον άνθρωπο, πρέπει να είναι 32. Πόσο είναι. Δηλαδή, νομίζω όταν έρθει στον Άρη ήταν 32. Τώρα δεν είναι εύκολο να βρεις τι έφταξε. Δεν είναι εύκολο να βρεις τι έφταξε. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι όταν τον πήρε ο Άρης, ο Καρυπίδης, ό,τι θες πες, είχα πει κακός. Από που και ως που. Του 88, ναι, έχεις δίκιο, του 88. Ναι. 12 Μαρτίου, ναι, του 88. Και γεννήθηκε και στην Καβάλα, δεν το ήξερα. Εδώ δικός μας είναι. Ναι. Ακόμα και στην Γαλατά και στην Αϊντχόφεν, okay, το ξέρουμε, είχε πάρει λίγο τον κατήφορο. Ναι. Γενικά από τότε που πήγε στην Μαρσέη. Αλλά ήταν ένα στοίχημα που έλεγες ορθώς το παίρνει ο Άρης. Τώρα το πόσο το πλήρωσε και αν ήταν πολύ μεγάλο το συμβόλαιό του, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Αγωνιστικά λέω εγώ, έμοιαζε μια επιλογή που έκανε πριν 1,5 χρόνο. Γενάρη είχε έρθει στον Άρη. Καλά, δεν θυμάμαι. Εκείνη τη σεζόν που είχε το μεγάλο επιθετικό πρόβλημα. Και μάλιστα, ναι, είχε προσπαθήσει να πάρει και τον σέντερφορ του Αστέρα Τρίπολης, τον Αργεντινό, εκείνο το Γενάρη. Τον Παράλες. Τον Παράλες, ναι. Και τελικά πήγε στην επιλογή Μήτρογλου. Δεν τα είχε βρει και με τον Αστέρα Τρίπολης που ζητούσε αρκετά χρήματα. Ναι. Δεν μπορώ να πω ότι εκείνη, το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά εκείνη την εποχή να λέμε πόπο λάθος κάνει ο Άρης. Τώρα τι όνειρο είδε. Λέγαμε ότι ναι, είχε ένα ρίσκο, προφανέστατα η επιλογή αυτή, γιατί ξαναλέω ήταν 1,5-2 χρόνια που έπαιζε πολύ λίγο ο Μήτρογλου στη Γαλατά και στην Αϊντχόβεν, καμιά 20 συμμετοχές και στις δύο μαζί, αν θυμάμαι καλά. Τον τελευταίο 1,5 χρόνο δηλαδή πριν έρθει στην Ελλάδα. Αλλά είχε την αίσθηση ότι αυτό εδώ είναι ένα κομμάτι στο παζλ του Άρη που λείπει, ότι αυτός ήθελε πάρα πολύ να γυρίσει στην Ελλάδα. Θυμίζω την ίδια μεταγραφική περίοδο έπαιζε σε Ντάριο και για Ολυμπιακό. Άρα θέλω να πω ότι δεν ήταν. Ναι. Δεν ήταν. Δεν είχε θεωρήσει κανείς εκείνη την εποχή ότι είναι τελειωμένος.
Ναι, στον Ολυμπιακό για αναπληρωματική λύση. Έπαιζε το σενάριο αναπληρωματικό στο Ελαραμπή. Ήταν να φύγει ο Χασάν, δεν θυμάμαι τι ακριβώς, πώς ήταν η ιστορία. Και τελικά ο Μαρτίνης είχε πει όχι, προτιμώ το Χασάν και όχι το Μίτρογλου. Και ήταν ένα στοίχημα που έλεγες μάλλον καλά κάνει ο Άρης που το παίρνει. Ναι, ναι, ναι. Εγώ δεν θέλω να κρίνω εκ του αποτελέσματος και να πω βέβαια τι πήγαν και πήραν το Μίτρογλου. Σε εκείνο το χρονικό σημείο που πήραν το Μίτρογλου δεν έμοιαζε τόσο ότι αυτός ο γάμος θα πάει πολύ άσχημα. Ναι, έτσι είναι, αλήθεια. Τώρα, μιας και ανέφερες τον Παράλες, τον έχεις γενικότερα ή τον είχες τα προηγούμενα χρόνια για πιο υψηλό επίπεδο, δηλαδή για μια ομάδα ένα με δύο σκαλοπάτια πάνω από τον Αστέρα και το ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι. Μεγάλος δηλαδή. Τώρα πια είναι μεγάλος, ναι, και αυτός ήταν και ο προβληματισμός μου όταν είχε γίνει συζήτηση με τον Άρη, γιατί αυτός ήταν και κανένα χρόνο, 1,5 μεγαλύτερος του Μητρόγλου. Παράλληλες πρέπει να είναι τώρα 35 πατημένα, μην είναι και παραπάνω. Έπρεπε να έχει γίνει λίγο νωρίτερα. Έπρεπε να έχει γίνει λίγο νωρίτερα στην μεγάλη ομάδα. Άλλωστε και ο Άρης νομίζω ότι γι' αυτό δεν προχώρησε, ότι δεν μπορώ να χτίσω την επίθεσή μου γύρω από τον Παράλες. Και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, παρά το γεγονός ότι είχε πάρει τον Μίτρογλου, δοκίμασε να πάρει και τον Παράλες για να τον έχει ως αναπληρωματικό, γιατί είχε μεγάλο πρόβλημα στα φόρ εκείνη την εποχή ο Άρης και σκεφτόταν να πάρει ακόμα και δύο. Έγινε λίγο αργά. Ίσως 2-3 χρόνια νωρίτερα, στα 31 του, στα 32 του, γιατί έχει πάρα πολλά στοιχεία. Έχει και προβλήματα στο παιχνίδι του, αλλά είναι ένας μεγάλος μαχητής. Έχει τη σχέση με τον γκολ και την επαφή με τον γκολ. Έχει αδυναμίες. Πρέπει να είναι ο επιθετικός με τις περισσότερες κίτρινες κάρτες στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο ever. Τα παίρνει 12-13 κίτρινες κάρτες κατά μέσο όρο κάθε χρόνο. Για center forward είναι εξωπραγματικό νούμερο. Έχει τα νευράκια του. Είναι πολλές και για την άμυλα και για τους αγκώνες που χρησιμοποιεί. Ναι, ναι. Είναι ο καλά εντός πολλών εισαγωγικών βρώμικος φορ. Δηλαδή δεν προσπαθεί να κάνει ζημιά στον αντίπαλο, στόπερ, αλλά θα του τυχώσει όμως, προκειμένου να του φύγει. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Είναι από αυτούς που οι στόπερ μισούν να αντιμετωπίζουν. Παίζει λίγο ξύλο πόλο στις μονομαχίες. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, προσπαθεί εκεί κάτω από τις κάμερες ό,τι ξύλο μπορεί να παίξει να το παίξει. Τι ξύλο πέφτει στο πόλο, ναι. Τι αγλιταράδες είναι όλοι αυτοί οι πολίστες. Λοιπόν, βλέπω εδώ κάτι νούμερα, μιας και μιλάμε για center form, μιας και μιλάμε για παίχτες. Βλέπω κάτι νούμερα εδώ, ενδεικτικά θα πω. Ο Μακαμπού 400.000 το μήνα, ο Μίλικ 400.000 το μήνα, ο Παγέ 350, ο Σαλιμπά 310, ο Γκέρσον 300, ο Ματαντά 260 και ο Ουντέρ 250. Βδομαδιάτικα είναι αυτά, έτσι. Όχι, πρέπει να είναι μηνιάτικα. Συγγνώμη, μηνιάτικα, ναι, και λέω βδομαδιάτικα, ναι. Ναι, ναι. Μηνιάτικο, ναι. Ναι, ναι. Βδομαδιάτικο, είπα, ναι. Μηνιάτικο. Ναι, σου είπα, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, το ρόστερ της είναι αυτό που λέει και η βαθμολογία της στο γαλλικό πρωτάθλημα. Δεύτερη στη βαθμολογία του γαλλικού πρωταθλήματος πίσω από την Παρή που είναι μια κατηγορία μόνη της. Αυτό είναι το ρόστερ της. Το ότι είναι μια ομάδα που εύκολα παθαίνει νευρικές κρίσεις, ότι είναι μια ομάδα που εύκολα μπορείς να τη χαλάσεις το μυαλό, ότι έχει έναν προπονητή που είναι το λιγότερο που μπορείς να πεις ιδιόρυθμος, και μπορεί να κάνει οποιαδήποτε τρέλα μπορείς να το φανταστείς, μπορείς να τα πεις όλα αυτά. Και ο Σαμπάλι έχει ένα τέτοιο νούμερο, νομίζω 350 το μήνα, κάτι τέτοιο, 300. Πιθανότατα. Έχει τέτοιο νούμερο και αυτός, ναι. Ναι, 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 πιθανότατα. Δεν είναι ένας προπονητής με πώς να το πω, παραστάσεις πίσω του και καριέρα πίσω του. Ναι, είναι ένα ρόστερ που πάρα πολύ ποιοτικό, πάρα πολύ ποιοτικό. Και να σου πω την αλήθεια, παρά το γεγονός ότι δυσκολεύεται το τελευταίο διάστημα, εμένα θα μου κάνει εντύπωση να μην εξασφαλίσει έξοδος του Champions League. Από τις υπόλοιπες γαλλικές ομάδες και αυτές που την κυνηγούν, η Ρεν, η Νις, η Λίλ, η Μόνακο έχει μείνει πολύ πίσω, τον πρώτη κυνηγήσει και η Λιόν ακόμη πιο πίσω, είναι σαφώς ένα πληρέστερο ρόστερ.
Και βγάζει, είναι και μια φουρνιά που βγάζει ορισμένους παίχτες. Δηλαδή ο Καμαρά, ο κεντρικός αμυντικός της γνωστής οικογενείας, Μπατσάβ νομίζω λέγεται στο μικρό του, είναι ένα παιδί που θα φύγει με πολλά εκατομμύρια ευρώ. Ο Σαλιμπά είναι εκεί γιατί τον άνοιξε η Arsenal να ψηθεί. Ένα παιδί που η Arsenal φαντάσου το αγόρασε 30 εκατομμύρια ευρώ στα 19 του. Ο Γκεντουζή που σ' αρέσει με το ωραίο το μαλλί, το κατσαρό, το μακρύ και που είναι σπέρτο αναμένο. Δηλαδή δεν παίζει να μην αρπαχτεί με τον Κούρτιτς αυτός σε κάποιο από τα δύο μάτς. Δεν παίζει. Δεν παίζει. Θα μου το θυμίζεις. Είναι πολύ υψηλής ποιότητας ποδοσφαιριστής. Ο Ιντέρ, τον θυμάμαι να τον έχω δει και από κοντά στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας σε ένα ΑΕΚ Λέστερ. Έμοιαζε να είναι σε άλλη ταχύτητα από το ελληνικό ποδόσφαιρο, σε εντελώς άλλη ταχύτητα. Δεν είναι. Ο Παγιέτη είναι ένας καλλιτέχνης, ναι, είναι στα 34. Αλλά αν εμείς εδώ, ξέρω εγώ, θαυμάζουμε Βαλμπουενά, αυτός εδώ είναι 5 φορές πιο κλασάτος. Δεν είναι, ό,τι θες έχει, ό,τι θες μπορείς να βρεις. Ο Μπακαμπού που ανέφερες με τα λεφτά που παίρνει, ας πούμε, είναι ένας αναπληρωματικός. Ο Κολάσινας, επί χρόνια παίξει στην Άρσεναλ, είναι ένας αναπληρωματικός. Ο Μπακαμπού, αυτός εδώ είναι αναπληρωματικός. Ποιος? Αυτός ο Μπακαμπού, πώς τον είπαμε. Ο Μπακαμπού, ναι. Να, βλέπω, ας πούμε, έχω μπροστά μου τώρα τη σύνθεση στο τελευταίο μάτς με την Νις. Μπήκε στο 89 για να καλύψει, για να αντικαταστήσει τον Παγιέτ. Αχα. 400.000 καλός παίκτης είναι, έτσι δεν το λέω τώρα αναπληρωματικός. Αυτός έκανε θράψη στην Ισπανία με τη Villarreal, αλλά επειδή ήταν παιδί που του άρεσε τα χρήματα, μετά πήρε μια τρελή μεταγραφή στην Κίνα. Έπαιρνε κάτι 10 εκατομμύρια το χρόνο, ξέρω εγώ, κάτι και παραπάνω μπορεί. Κάποια στιγμή βαρέθηκε τα κινέζικα χρήματα, τα πήρε 2-3 χρονιές και τώρα πήγε στην Μαρσέιγ. Μπορεί να παίξει και στην κορυφή της επίθεσης, μπορεί να παίξει και πίσω από το φόρ, μπορεί να παίξει και στα άκρα. Τον θυμάμαι πάρα πολύ καλά από τη Villarreal. Είχε πάρει πολύ καλά λεφτά η Villarreal για να τον δώσει. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πώς, αλλά αρκετά εκατομμύρια ευρώ. Τι να λέμε τώρα, έχει ποιότητα στο ρόστερ, μην ψάχνεις να το βρεις. Έχει, ναι. Και θέλουν, πώς το λένε, θέλουν και το conference, δηλαδή το ψηλό αγαπημένο. Ναι, εντάξει, γιατί ξαφνικά όπως και ο ΠΑΟΚ, όπως και φαντάζομαι και η Φέγενορντ, όπως φαντάζομαι και η Σλάβια Πράγας, ξαφνικά βλέπουν μπροστά τους έναν δρόμο στον οποίο δεν έχει Ρώμα, δεν έχει Λέστερ μέχρι τον τελικό. Προφανέστατα τους ανοίγει όρεξη. Ξαναλέω, θα δώσει πολύ μεγάλη σημασία η Marseille στο Conference League, αλλά ξαναλέω, είναι το δεύτερο σημαντικότερο πράγμα για αυτήν. Μακράν το πρώτο είναι το να εξασφαλίσει την συμμετοχή στο επόμενο Champions League. Αν η κατάκτηση του αν ήταν η Europa και η κατάκτηση έδινε εισιτήριο για το Champions League, θα σου λέγατε έχει την ίδια μοίρα. Επειδή ακόμα και να το πάρει το Conference για αυτήν είναι ένας ευρωπαϊκός τίτλος, δεν έχει πολλούς και ασφαλώς είναι μεγάλο καμάρι, αλλά δεν εξασφαλίζει το ευζήν της επόμενης σεζόν, δεν σε στέλνει στο Champions League, σε στέλνει στους ομίλους του Europa League. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι το ευζήν για αυτήν είναι να παίξει ξανά Champions League. Άρα, εάν θα διαλέξει κάτι από τα δύο, ή τέλος πάντων δεν θα διαλέξει και τα δύο θα τα παίξει, αν θα δώσει λίγο μεγαλύτερο βάρος σε κάποιο από τα δύο, αυτά θα είναι στους αγώνες πρωταθλήματος για να βγει στο Champions League. Και καλό θα ήταν, ξέρω εγώ, πριν παίξει με τον ΠΑΟΚ να κάνει μια στραβή στο πρωτάθλημα, γιατί αυτοί εύκολα αποσυντονίζονται, εύκολα εκνευρίζονται. Το στραβό αποτέλεσμα τους κάνει άνω κάτω. Προχθές νίκησαν την Ίσ με 2-1, που ήταν πάρα πολύ, πώς να το πω, σημαντικό, καθοριστικό. Είναι η ομάδα που ήταν ισόβαθμη μαζί τους. Είχαν από 50 βαθμούς, τώρα η Μαρσέγια έχει 53 και η Νίσα έμεινε στους 50. Ήταν μια σπουδαία νίκη αυτή.
Αλλά τέλος πάντων έχουν κάτι μάθει με τη Σεντετιέν, έχουν κάτι μάθει με την Παρί. Αυτά είναι και τρομερά ντέρμπι. Έχουν και πολύ φασαριόζους οπαδούς, τους πιο φασαριόζους στη Γαλλία και σκληροπυρονικούς. Αμαλάχοι μπαίνουν και μέσα. Δεν έχουν τέτοια προβλήματα. Κάτι μου θυμίζει αυτό, κάτι μου θυμίζει. Ναι. Έχουν μπει και φέτος. Και αυτοί. Και φέτος. Δεν θυμάμαι σε ποιο μπάτσο έχουν μπουκάρει μέσα στο. Έχουν παίξει ξύλο με τους φιλοξενούμενους. Έχουν παίξει ξύλο ως φιλοξενούμενοι. Είναι γενικά. Καλά παιδιά. Λοιπόν, βλέπω ένα θεματάκι εδώ τώρα στο κλείσιμο. Οι Ρώσοι γράφουν ότι ο Κριχόβιακ δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στο μάτς με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή. Γιατί ενημερώθηκε, λέει, αργότερα από την Ρωσική Λίγκα. Η ΑΕΚ λέει βέβαια ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Οι Ρώσοι γράφουν ότι ο δημοσιογράφος, λέει, ένας δημοσιογράφος από το Sport Express στη Ρωσία, ανέφερε ότι η Ρωσική Πρέμιερ Λίγκα έλαβε την επιβεβαίωση δανεισμού στην Ελλάδα μόλις τη Δευτέρα, λέει. Οπότε ο παίκτης θεωρητικά δεν έπρεπε να μπει να παίξει την Κυριακή. Δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Αν μπορούσε να παίξει ή όχι ο Κριχόβιακ. Δεν έχω ιδέα κι εγώ. Τώρα έχει λίγη ώρα. Έχει λίγα λεπτά με το στείλανε. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε, κύριε Τσόχο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Γεια σας.